βρέθηκαν προς το παρόν οι 12 Απόστολοι, οι οποίοι μεγαλώνουν, γιατί τώρα είναι το φυτόρι να είσαι εσείς τώρα οι επόμενοι, τον Μάιο να μην έχουμε μόνο περιστατικά από τον κύριο Καλαφάτη, να έχουμε περιστατικά και δικά σας. Μεγαλώνουμε. Επομένως, να αισθάνεστε πολύ τυχεροί που με μία εγγραφή μπαίνετε σε ένα δίκτυο το οποίο έχει τόσο μεγάλο ανάστημα. Δεν είναι σαν τα όλα τα δίκτυα. Είναι διαφορετικό. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλη αυτή τη γνώση, όλη αυτή τη τεχνολογία και να αξιοποιήσουμε το οικονομικό κομμάτι, το επιχειρηματικό. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Μπορεί να είμαστε και θεραπευτές και γιατροί, αλλά μπορεί να τα κάνουμε όλα. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε, γιατί μας δίνεται η δυνατότητα. Και σε αυτό το κομμάτι, εγώ απλά να σας πω πολύ απλά, ότι έχει μια εξαιρετική φιλοσοφημένη, πολύ γενναιόδρη δομή η Lifeway, που μοιάζει με franchising, που σημαίνει, ξέρετε τι σημαίνει franchising, goodies, όπως τα goodies, δίνω το know-how κάπου και αυτός πάει καλά γιατί έχει το know-how. Δεν πήρατε το know-how, την πατήσατε. Λοιπόν, για αυτό το know-how και πώς, για αυτή τη δομή θα μας πει ο Patrick Hestes, είναι Lifeway Director, μηχανολόγος, μηχανικός, αγαπάει πάρα πολύ το Matrix, αλλά δεν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε για το Matrix. Patrick, μπορείς να συνεχίσεις. Από το πρωί που είμαι εδώ δεν μίλησε κανένας τεχνικά, οπότε βρήκα ευκαιρία να σας δείξω δύο φωτογραφίες, γιατί είδα ότι ο κόσμος αναρωτιέται γιατί λειτουργούν πάνω από τα ρούχα, γιατί λειτουργούν ακόμα και δίπλα από το σώμα μας, χωρίς να κουμπάει. Η απάντηση είναι σε αυτές εδώ τις δύο φωτογραφίες. Τι βλέπουμε? Οι καύσεις μας, το οξυγόνο, οι τροφές, όλες αυτές οι βιοχημικές καύσεις που γίνονται, εκφράζονται σε θερμότητα. Θερμότητα την οποία εμείς δεν μπορούμε να τη δούμε, παρόλα αυτά υπάρχει. Και φεύγει. Και εδώ είναι με μια υπέρυθρη κάμερα. Αυτή είναι η θερμότητα, η ενέργεια που χρησιμοποιεί το patch. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να κουμπάει. Γι' αυτό μπορεί να δουλέψει και πάνω από τα ρούχα. Okay. Όπως βλέπετε, ο κύριος εδώ έχει μια σακούλα. Παρ' όλα αυτά, η κάμερα βλέπει το χέρι του που εκπέμπει υπέρυθρα μέσα από τη σακούλα. Αυτό εδώ είναι ένα patch, το οποίο μέσα έχει και ένα νήμα, έχει ένα ύφασμα και πάνω σε αυτό το ύφασμα τοποθετούνται αυτοί οι κρύσταλλοι, δομούνται οι κρύσταλλοι εκεί πάνω. Σκεφτείτε κάτι σαν αυτό που έχουν οι τράτες και μαζεύουν τα ψάρια, ένα σαν δίχτυ. Okay. Με αυτόν τον τρόπο απλώνονται, αλλιώς θα μπορούσαν να είναι ακανόνιστα σε διάφορα σημεία του patch. Εδώ όμως απλώνονται πάνω σε αυτό το νήμα, έχει τη σπουδαιότητά του. Καθώς απλώνονται, δημιουργούνται κάτι σαν δορυφορική κεραία, έτσι όπως ανοίγουν. Ένα πιάτο, ώστε την εκπαιμπόμενη ενέργεια που βγάζουμε εμείς να μπορέσει να την περάσει σε μεγαλύτερη επιφάνεια πάνω στους νανοκρυστάλλους να καθίσει. Και τι κάνουν οι κρύσταλλοι? Αυτό σας δείχνω ένα πολύ απλό πράγμα. Ένα πρίσμα. Μπαίνει μία δέσμη φωτός και καθώς περνάει μέσα από διαφορετικές γωνίες, η κάθε μία συχνότητα εκφράζεται σε άλλο χρώμα. Αυτά κάνουν οι κρύσταλλοι. Εντάξει, αυτή είναι η ιδιότητά τους. Οπότε, με ένα παρόμοιο τρόπο, η υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπουμε εμείς φτάνει σε αυτήν εδώ την επιφάνεια που έχει κρυστάλλους, εκπέμπεται μετά, επιστρέφεται πίσω στο σώμα, συχνότητα αντιληπτή από το κύτταρο. Δεν θα σας κουράσω άλλο με αυτό. Λιγάκι να δούμε το. Δεν θα σας κουράσω. Θα δούμε κάποια πράγματα. Τι θέλω, φεύγοντας από εδώ και πάλι πάρω τις πληροφορίες. Αν κάτι σας μείνει, θα είναι τρία πράγματα που θα πω εγώ και δεν θέλω να πάρετε παραπάνω. Και ούτε μπορούμε να αναλύσουμε όλη την εμπορική πολιτική της Lifeway εδώ πέρα, όσο αφορά την αμοιβή, τις προσφορές και τα υπόλοιπα που έχει. Αλλά μέσα σε ένα δεκάλεπτο χρόνο θα προσπαθήσω να σας μείνουν τρεις ιδέες, τρεις σκέψεις. Το ένα είναι τι σημαίνει να είσαι ενεργός, τι είναι ένα ενεργό μέλος. Το δεύτερο, θα δούμε λιγάκι πώς είναι η δομή του διαδικού συστήματος που έχει Lifeway. Και το τρίτο είναι οι έξυπνες αγορές.
Ξεκινήσουμε πρώτα με τις έξυπνες αγορές. Εντάξει, στο εμπόριο υπάρχει μια θεμελιώδη αρχή η οποία λέει δεν έχει σημασία σε τι τιμή το πουλάς, αλλά σε τι τιμή το αγοράζεις. Εντάξει, αυτό είναι. Αν εγώ μπορώ να το αγοράσω πολύ φθηνά, αρχίζω και έχω ένα διαφορετικό gross profit, GP, περιθώριο κέρδος από κάποιον άλλον. Άρα μπορώ να κάνω μεγαλύτερες εκπτώσεις και να είμαι πιο ανταγωνιστικός με την τιμή μου. Πάμε να δούμε τώρα τι κάνει η LifeWave. Ανά τον κόσμο η τιμή είναι ίδια. Δεν αλλάζει ούτε από Αμερική, ούτε σε Ευρώπη, ούτε στην Ασία και όπου υπάρχει μέσα στις περίπου 110 χώρες που έχει το δικαίωμα, έχει πιστοποίησης να στείλει τα προϊόντα της. Η τιμή είναι ηλιανική για ένα, χωρίς ΦΠΑ, χωρίς μεταφορικά είναι αυτό. Γιατί κάθε χώρα έχει άλλο ΦΠΑ και σε άλλη χώρα μπορεί να ισχύει διαφορετικό πράγμα στα μεταφορικά. Στην Ελλάδα τα μεταφορικά είναι 15 ευρώ, 15 δολάρια νομίζω γίνεται 13, κάτι ευρώ. Εμείς θα τα αφήσουμε αυτά στην άκρη και θα μιλάμε μόνο σε καθαρή τιμή, χωρίς ΦΠΑ και αυτά και μεταφορικά. 90 δολάρια. Υπάρχει κάτι ή υπήρχε που λέγεται εκλεκτός πελάτης και του δίνεται μία έκπτωση πάνω στη λιανική. Κατεργήθηκε, οπότε από 90 πλήρωνε 80. Πάμε τώρα στην περίπτωση που είμαστε μέλη. Εγώ είμαι μέλος, εντάξει. Είμαστε μέλη. Δικαιούμαστε χοντρική τιμή. Αν πάρω ένα, η τιμή είναι στα 70 δολάρια. Από εκεί και πέρα ισχύει η ποσοτική έκπτωση, καθώς δηλαδή αυξάνονται τα τεμάχια, αρχίζει και πέφτει η τιμή ανά τεμάχιο. Άρα στα τρία τεμάχια, το κάθε, δηλαδή αν πάρω τρία πακέτα, η τιμή θα πέσει στα 50 δολάρια ανά πακέτο. Αν πάρω 4, παραμένει στα 50. Αν πάρω 6, παραμένει στα 50. Αυτό έχει στήσει. Πάμε όμως να δούμε τώρα, μπορεί να πάει η τιμή πιο κάτω. Δηλαδή αντί για 50 δολάρια, μπορώ να το πάρουμε 45, με 42. Με 31. Υπάρχει τρόπος. Υπάρχουν κάποια κολπάκια, θα σας δείξω τώρα. Πώς μπορώ εγώ να πετύχω μια καλύτερη τιμή ανά τεμάχιο? Μπορώ να το κάνω αξιοποιώντας αναβαθμίσεις, και θα σας δείξω τι εννοώ με τις αναβαθμίσεις για όσους δεν ξέρουν. Μπορώ να το πετύχω αξιοποιώντας τα λεγόμενα προγράμματα συντήρησης, τα εξάμηνα, καθώς επίσης υπάρχει και ένα άλλο κόλπο το οποίο λέει ότι μπορώ ανοίγοντας νέους κωδικούς με την εταιρεία, δηλαδή βάζοντας κάποιον άλλον συνεργάτη μέσα, η λεγόμενη εγγραφή, να αξιοποιήσω και αυτό το κομμάτι έτσι ώστε να πετύχω χαμηλότερη τιμή ανά τεμάχιο. Πάμε να δούμε τις αναβαθμίσεις. Κάποιοι από εσάς είστε εδώ μέσα ως distributor, κάποιοι είστε εδώ μέσα ως bronze, κάποιοι είστε silver, κάποιοι είστε gold, κάποιοι είστε diamond. Αν ανήκετε σε μία από αυτές τις κατηγορίες, δείτε το εξής, ότι αν είστε bronze και είχατε δώσει τότε 100 δολάρια, πήρατε ένα προϊόν. Σήμερα μπορείτε να αναβαθμιστείτε σε silver και να δώσετε 200, δηλαδή την διαφορά, γιατί είναι 300 δολάρια ο silver, να δώσετε τη διαφορά. Και δίνοντας αυτή τη διαφορά θα πάρετε 5 προϊόντα. Άρα αν είστε bronze και θέλετε να πετύχετε μια καλύτερη τιμή, αμέσως με την αναβάθμισή σας πέφτει η τιμή στα 40. Εδώ είναι το καλύτερο. Αν είστε σήμερα silver και κάνετε την αναβάθμισή σας σε gold, εκεί η διαφορά από τα 300 δολάρια στα 500 είναι 200. Ναι, αλλά δεν θα πάρω 6 προϊόντα. Νομίζω το gold είναι 6-7, είναι 15. 13 προϊόντα. Εμείς πήραμε στην αρχή τα 6. Κάνοντας την αναβάθμιση θα μου δώσει τα υπόλοιπα 7. Δηλαδή θα δώσω εγώ 200 δολάρια και θα πάρω 7 προϊόντα. Η τιμή εκείνης της αγοράς πέφτει στα 29 ανά τεμάχιο. Επίσης, αξιοποιώντας μετά τις παραπάνω κατηγορίες, από gold σε platinum, platinum, diamond, εκεί θα δείτε ότι η μέση τιμή πέφτει στα 45 δολάρια ανά τεμάχιο και εδώ πέρα στους αυτούς που θα διαλέξουν το diamond μπορούν να αξιοποιήσουν, γιατί τι λέει, ότι θα είναι και 3 μήνες ενεργός. Να δει πάλι η λέξη ενεργός. Σας είπα, είναι ένα από τα πράγματα που θέλω να θυμάστε. Ενεργός, αξιοποιούν δηλαδή να αγοράσω εδώ ένα τεμάχιο στα 70 ευρώ, γιατί είναι η χοντρική, είναι η πρώτη τιμή χοντρικής. Και να πληρώσω και 15 ευρώ courier. Δολάρια. Εδώ. Δολάρια. Αυτό είναι λάθος. Δολάρια, ναι. Η τιμή βγαίνει στα 85 δολάρια. Και εκεί τι σημαίνει. Εδώ κάτι έχω κάνει λάθος. Αυτό δεν είναι σωστό. Θα το. Όχι, είναι σωστό με τους 6 μήνες. Είναι σωστό με τους 6 μήνες. Ναι, σωστά. 6 από 85. Ναι. Άρα, έχοντας μόνο μία αποστολή, έχω αμέσως ένα όφελος 75 δολάρια. Γιατί δεν μου έρχονται κάθε μήνα. Δεν ξέρω, το πιάνουμε αυτό. Ωραία, οκ. Okay. Άρα, με το πρόγραμμα συντήρησης 1,
δίνω 350 δολάρια, θα δώσω μία φορά courier 365 και η τιμή τώρα πέφτει στα 52. Αλλά έχω πάρει 7 προϊόντα. Δεν έχω πάρει 6. Είμαι ενεργός για 6 μήνες. Αν έπαιρνα ένα κάθε μήνα, δεν ξέρω τι πρέπει, αν έπαιρνα ένα κάθε μήνα, θα είχα στο τέλος 6 προϊόντα. Εδώ παίρνω 7 και από εκεί προκύπτει η διαφορά. Πάμε να δούμε το άλλο το πρόγραμμα, στο οποίο είμαι εγώ, σαν director της LifeWave, γιατί θέλω να δικαιούμαι και κάποια άλλα bonus που υπάρχουν. Και για να δικαιούμαι αυτά τα άλλα bonus, μου λέει η εταιρεία ότι ξέρεις τι, πρέπει να είσαι στα 117 BV το μήνα. Ενώ το άλλο ήταν στα 55. Στα 55 δικαιούσε κάποια πράγματα. Στα 117 BV, που είναι ουσιαστικά 3 αγορές το μήνα, δικαιούσε τα λεγόμενα matching bonus, cycle bonus, έχει κάτι αυτά παρακάτω. Ας δούμε όμως τι γίνεται εδώ πέρα. 700 ευρώ έχει αυτό το πράγμα. Μου δίνει 14... Ορίστε. Δολάρια. Ναι, δολάρια. Θα με συγχωρέσετε. 700 δολάρια, 14 προϊόντα. Ενεργός κωδικός πάλι για 6 μήνες. Και κάθε μήνα θα μπαίνουν 117 BV. Πάλι έχουμε το ίδιο πράγμα. Η courier θα έρθει μία φορά. Άρα το ίδιο όφελος 75. Ας πάρουμε τώρα το σενάριο ότι εγώ κάθε μήνα διαλέγω και παίρνω 3 προϊόντα. Τι σημαίνει αυτό, ότι στους 6 μήνες θα έδινα για κάθε αγορά μου 150 δολάρια σύν το courier, όλο μαζί επί 6 μήνες θα έβγαζε σχεδόν 1000 δολάρια. Δηλαδή 1700 αμέσως έχω ένα 30% κέρδος στην συνολική τιμή. Συνολική τιμή. Θα μου πεις, ναι, Πάτρικ, εδώ όμως παίρνεις 14 προϊόντα. Στην άλλη περίπτωση 3-6-18, θα έπαιρνα 18. Εντάξει, εδώ μιλάμε για 14, δεν μιλάμε για 18. Μήπως εκεί προκύπτει διαφορά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί αν το πάρω απόλυτα και πω, κάτσε λοιπόν σε αυτά τα 14-15 προϊόντα. 3-6-18 προϊόντα. Όχι, το πακέτο, το μεγάλο. 14. Ναι, ωραία. Καλά το έχω. Είναι το μικρό από το μικρό. Μπράβο. Η τιμή τώρα πέφτει ανατεμάχιο στα 51. Θα μου πεις, μα δεν είναι μεγάλο όφελος αυτό. Είμαστε περίπου στα ίδια, όπως ήταν και το προηγούμενο. Ναι, γλιτώνω όμως εγώ, δείτε τι κάνω, γλιτώνω εγώ τα 1000 που θα έδινα, αλλά θα μου πεις ότι ήταν τα προϊόντα. Ναι, αλλά επίσης είμαι ενεργός με 117 πόντους για 6 μήνες. Αυτό για μένα που δικαιούμαι κάποια πόνους είναι λεφτά. Άρα κερδίζω γιατί μπορώ να κερδίσω μέσα από το δίκτυο. Όχι για το diamond της γημών, μόνο για το diamond της γημών. Όχι, από τη στιγμή που είσαι manager και πάνω και θες να δικαιούσαι κάποια bonus, matching bonus, cycle bonus κτλ. Σου λέει πρέπει να είσαι κύριε σε αυτό εδώ το παιχνίδι. Είσαι σε αυτό, πρέπει να παίρνεις 3 προϊόντα. Άμα παίρνεις 3 προϊόντα, μπορούμε να σε διδάξουμε και με το πρόγραμμα. Άρα, εμάς μας ενδιαφέρει αυτό εδώ το όφελος. Αν κάποιος θέλει να το ρωτήσει ιδιαίτερα, για να μην σταθούμε παραπάνω, μπορούμε να το κάνουμε στο διάλειμμα ή όταν τελειώσουμε. Οκ. Okay. Πάμε να δούμε τώρα και την τρίτη περίπτωση. Η τρίτη περίπτωση έχει να κάνει με τα fast bonus. Είναι τα λεγόμενα bonus όταν φέρνουμε κάποιον στην εταιρεία και του ανοίγουμε έναν κωδικό. Όταν ανοίγουμε έναν κωδικό για κάποιον, η εταιρεία θεωρεί ότι είναι δικό μας όφελος να εκπαιδεύσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Άρα, γι' αυτό που κάνουμε, μας ανταμείβει. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι γνωρίζετε τα starter, bonus, silver, gold. Μάλιστα. Εγώ για να ανοίξω έναν κωδικό στην εταιρεία, μπορώ να μπω στην εταιρεία, δηλαδή να μου ανοίξει ένα όνομα. Patrick, Esther, Ερυθρού Σταυρού 9, τάδε, πού θα πάνε αυτά τα πράγματα, σαν να άνοιγα ένα κωδικό με οποιαδήποτε εταιρεία. Όταν το κάνω αυτό, μου λέει, σαν πρώτη κίνηση μπορείς να αγοράσεις μία από αυτές εδώ τις συνθέσεις. Τη σύνθεση την Bronze, συνθέσεις που είναι 6 πακέτα ασημένιας, συνθέσεις που είναι 13 πακέτα σε gold και οι πιο μεγάλες σε περίπτωση που θέλω να στοκάρω και να έχω πράγματα για να τα δουλέψω άμεσα. Όταν εγώ ανοίξω αυτό τον κωδικό, ο άνθρωπος που άνοιξε τον κωδικό για μένα, αυτός δηλαδή που είναι ο σπόνσορας μου, θα ανταμυφθεί ανάλογα με το πακέτο και με ένα αντίστοιχο ποσό. Όπως βλέπετε, στην περίπτωση του bronze είναι 15 δολάρια, στην περίπτωση του silver είναι 50, στην περίπτωση του gold εγώ θα πάρω 100 δολάρια, επειδή άνοιξα για εσάς κύριε Μπέντη, σας άνοιξα εγώ τον κωδικό σας και θα σας προσέχω. Και μετά εδώ πέρα στα Platinum και Diamond είναι ένα άλλο παιχνιδάκι. Όποιος θέλει μπορούμε να το συζητήσουμε κατευθείαν.
Πάμε να δούμε τώρα ένα παράδειγμα. Τι γίνεται με αυτά τα αρχικά fast bonds. Εντάξει, είπαμε, αυτό είναι το σχήμα. Εγώ είμαι ένας ενεργός. Ξανά, η λέξη ενεργός. Και πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι είμαι ενεργός. Έχω κάνει ένα πακέτο εξάμηνο. Οπότε για 6 μήνες ξέρω ότι είμαι ενεργός. Και έχω χρησιμοποιήσει αυτά τα πακέτα. Τα 6-7 που μου έχουν έρθει. Από τη στιγμή που θέλω, είτε για ιδία χρήση, είτε για να τα δώσω κάπου αλλού, είτε να τα πουλήσω, θα χρειαστεί να ξαναλάβω κάποια κίνηση. Και αυτό εδώ είναι ένας τρόπος να κατεβάσω το κόστος ανατεμάχιο. Ο νέος Silver, κυρία Μπέτη, εσείς θα είστε ο νέος Silver, εντάξει, θα σας φέρω στην εταιρεία. Impossible. Θα πάρει. θα τη φέρουμε στην εταιρεία σαν Silver. Οπότε θα πάρει 6 τεμάχια και αυτό θα βγει για την κυρία Μπέτη $52 το κάθε τεμάχιο. Εγώ σαν σπόνσορας θα πάρω ένα bonus των $50. Δείτε όμως κάτι, εάν εγώ σπονσοράρω τη γυναίκα μου, τον αδερφό μου, το φίλο μου, την κόρη μου, κάποιον ο οποίος... Ανοίξεις ένα λογαριασμό στο όνομά σου, σε όνομα άλλο, σε ένα άλλο όνομα. Αυτό που κάνω. Και έρχονται σε μένα, εντάξει, είναι νόμιμο, ναι είναι νόμιμο. Δεν είναι, δεν υπάρχει κάτι παράνομο εκεί πέρα. Αμέσως αυτά τα πράγματα σε μένα, από τη στιγμή που πήρα, μπράβο, παίρνω και το πεντάρικο και πέφτει η τιμή στα 44. Αν είμαι gold πάει γύρω στο 31, Πάτρικα. Να, μπράβο. Ακόμα καλύτερα. Αν αυτό το κωδικό που άνοιξα... 23. Όχι, 23 είναι η αναβάθμιση. Είναι το upgrade, είναι 23. Μπράβο. Το medium. Το medium. Αν, μπράβο, είναι... Σε αυτή την περίπτωση είναι 44. 35 ευρώ. Εάν τον ανοίξεις κατευθείαν gold, 500 ευρώ, 500, ναι, σχεδόν 500 ευρώ είναι, γιατί με το 460, δολάριο... 470 έκανα 500 δολάρια, μπορεί να μην τα έχεις να δώσεις. Να πεις, θα δώσω τα $300. Αλλά αν το κάνεις, ναι, η τιμή πάει στα 31. Αν όμως, λέμε, είσαι ενεργός και κάποια στιγμή αυτόν τον silver, εγώ το λέω μούφα εγγραφή, εντάξει, είναι πραγματικό πρόσωπο, αλλά ξέρω ότι δεν πρόκειται ποτέ να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα και εγώ αποφελούμε τα προϊόντα. Παραγγέλνεις εσύ αυτό. Ουσιαστικά παραγγέλνω για τον εαυτό μου σαν όνομα. Οπότε με την αναβάθμιση, γιατί έχω κάνει κινήσεις, πήρα πάτσε, έδωσα πάτσε, έβαλα πάτσε, πήρα λεφτά και λέω τώρα θα κάνω το χτύπημα το μεγάλο και από silver αναβάθμιση σε gold. Οπότε τι σημαίνει, σημαίνει ότι εγώ θα πάρω άλλα $50, είπαμε κάθε φορά που κάνεις μια εγγραφή παίρνεις κάποια λεφτά. Όπως λέμε τα αρέστα σε προϊόντα θα σου έρθουν κύριε πελάτη, αφού δικαιούσε άλλα 6 θα σου έρθουν άλλα 6, το ίδιο ισχύει και για το σπόνσορα. Και ο σπόνσορας, εφόσον τον έκανε αναβάθμιση από silver σε gold, του χρωστάει ένα πεντάρικο. Θα πάρει και το επόμενο πεντάρικο και αν το βάλουμε όλοι μαζί, θα δούμε ότι εκείνη η συγκεκριμένη αγορά, δηλαδή τα 7 τεμάχια που είχαν έρθει εκείνη, από αυτή την αναβάθμιση, εμένα μου κόστησαν $23.50. Και εγώ σου λέω ότι το δίνω αυτό το πακέτο 40. Το δίνω σε κάποιον, έλα κοίτα να δεις. Μην το πεις πουθενά, σε βοηθάω, πάρε το 40 ευρώ, πάρε ένα και δε. Έβγαλα 100% πιο δύσκολο. Μην χάσεις, κιόλας. Ναι, λέμε, ακόμα και 40 και να λες, μα πώς το έδωσε 40, πώς γίνεται να το έδωσε τόσο φθηνά, κάτι κάνει. Θα του λες, κόστος 50, εντάξει. Να τι κάνει. Are you with me? Βεβαίως. Go. Okay. Πάμε τώρα σε ένα κομμάτι που λέγεται διαδικτυακές προμήθειες. Εδώ είναι τα cycle bonus και... Ωπα, έχει και συστηρητής, έχει. Σταθήκαμε. Λοιπόν, είπαμε ότι η LifeWave χρησιμοποιεί τη δομή η οποία είναι διαδική. Τι σημαίνει διαδική? Σημαίνει ότι κάτω από κάθε άνθρωπο που έχει κωδικό, υπάρχουν μόνο 2 διαθέσιμες θέσεις. Δεν υπάρχει τρίτη, δεν υπάρχει πέμπτη. Υπάρχει μόνο 2. Είναι ο Πέτρος, με το που μπήκε ο Πέτρος στην εταιρεία και άνοιξε τον κωδικό του, αμέσως ανοίξαν από κάτω 2 διαθέσιμες θέσεις. Με το που θα έρθει ένα ακόμη άτομο, λέμε τώρα για το παράδειγμά μας η Μαρία, αμέσως κάτω από τη Μαρία ανοίγουν 2 καινούργιες καινές θέσεις. Εντάξει, κάθε φορά που μπαίνει ένα άτομο σε ένα τέτοιο οργανόγραμμα, αμέσως από κάτω του δημιουργούνται 2 καινές θέσεις. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Εντάξει. Εδώ θα σας δώσω μια έννοια η οποία θα την ονομάζουμε αριστερό πόδι. Γιατί βρίσκεται αριστερά του Πέτρου. Αν το βλέπω έτσι, αριστερά, όπως το βλέπετε εσείς. Εδώ τώρα έχουμε το λεγόμενο δεξί πόδι, όπως το λέμε.
και βλέπετε ότι κάθε φορά που μπήκε κάποιος μέσα, αμέσως δημιουργήθηκαν δύο κενές θέσεις. Αυτό που θέλω να προσέξετε επίσης είναι ότι δεν χρειάζεται το σχέδιο αυτό να είναι ομοιόμορφο, να γεμίσουν όλα τα κουτάκια και να γίνει μια ωραία, ξέρω εγώ, τριγωνική πυραμίδα. Βλέπετε ότι αναπτύσσεται ακανόνιστα. Είναι σαν τσαπίνα στα φύλλα. Δεν ξέρεις από πού θα αρχίσει να σκάει. Οπότε, προϋπόθεση, εγώ για να πάρω το fast bonus, δηλαδή σας έφερα κυρία Μπέτη στην εταιρεία, για να πάρω τα 50 δολάρια επειδή την άνοιξα κωδικό ή τα 100 γιατί την έκανα σε gold, θα πρέπει να είμαι ενεργός. Είναι η προϋπόθεση του ενεργού, είπαμε. Και να έχουν γίνει και διαγραφές. Ορίστε. Και να έχουν γίνει και διαγραφές. Και να έχουν γίνει. Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση. Δεν έχει, εδώ είπαμε ότι κάνω εγγραφή και με το που κάνω την εγγραφή παίρνω bonus. Αρκεί να είμαι ενεργός. Χωρίς να υπάρχει. Όχι, δεν. Αφού ξεκινάω από το μηδέν. Αυτό είναι κύκλοι που λες. Άλλο. Αυτό είναι παρακάτω. Αυτό είναι το παρακάτω. Εδώ είναι καθαρά ότι θέλω, ας πούμε, να βάλω έναν άνθρωπο στο οργανόγραμμα της εταιρείας μου ή ξέρω πώς το κάνω αυτό. Με το που θα μπει μέσα σε μία από τις διαθέσιμες θέσεις που υπάρχει και εφόσον εγώ είμαι ενεργός. Θα πάρω τον bonus. Δεν είμαι ενεργός. Μπορώ να τον βάλω σε κάτω το οργανογραμμά μου. Η απάντηση είναι ναι, μπορώ. Θα μπει, θα λειτουργήσει κανονικά. Απλά δεν θα πάρω τον bonus. Πάμε τώρα να δούμε αυτό που λέτε εσείς. Είναι το cycle bonus, είναι η κύκλη. Δηλαδή, τι γίνεται, είναι ένα πρόγραμμα, ένα εβδομαδιαίο, κάθε εβδομάδα πληρώνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι οικονομική ανταμοιβή, για την διακίνηση ότι βρίσκεται, οτιδήποτε βρίσκεται κάτω από το δικό μου οργανόγραμμα, όπως εξελίσσεται αυτό στο δεξί και στο αριστερό μου πόδι, όποτε έχω μετακίνηση εμπορευμάτων, patches, matrix, θέτα, ό,τι άλλο μας φέρει ο κύριος Σμιτ, αυτά δημιουργούν κάποιους πόντους. Τα 55 που λέγαμε, τα 117 που λέγαμε BV. Αυτοί οι πόντοι έχουν την σημασία τους γιατί θα πληρώσουν ένα σχήμα bonus όταν φτάσουν κάποια νούμερα. Όταν φτάσουν κάποια νούμερα. Και ποιο είναι το νούμερο αυτό που μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει οι πόντοι αυτοί να ανθρίσουν και να γίνουν 990. Τρία προϊόντα είπαμε ήταν 117, το ένα ήταν 55. Η εγγραφή... 2,75 ή 160. Τώρα, κάθε φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα, μαζεύεται αυτό το ποσό, θα δούμε παρακάτω, έχει και κάποιες ιδιαιτερότητες, αυτό που λέγατε εσείς πρέπει να έχεις ένα Α, Ου, Α, ναι, αλλά αυτό σημαίνει 50 δολάρια, όταν μαζευτούν αυτοί οι πόντοι. Οπότε είδαμε αυτό, το fast bonus είναι δεν χρειάζεται να έχω δίκτυο από κάτω μου, τώρα όμως με το που έχω δίκτυο και με ενδιαφέρει, αρχίζει και με ενδιαφέρει και αυτό το κομμάτι με τους πόντους. Οπότε βλέπουμε ότι κάθε ένα από αυτούς τους κωδικούς που έχουμε ανοίξει δημιουργεί και πέρα από ένα εισόδημα δημιουργεί και δυνητικά τους πόντους οι οποίοι θα γίνουν μεθαύριο χρήματα. Τώρα, πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι αυτό. Εδώ σας δείχνω μια πραγματική εικόνα. Δεν είναι ψεύτικο, βέβαια είναι λίγο παλιό, δεν είναι τόσο φρέσκο, είναι σχεδόν περσινό. Αλλά είναι πραγματικές αγορές. Απλά κρύψαμε τα ονόματα για να μην ξέρουμε ποιοι είναι. Τους έχουμε βάλει τέτοια. Αλλά είναι πραγματικές αγορές μέσα σε μία εβδομάδα που γίνανε οι κινήσεις και μάζεψαν 791 πόντους. Τι βλέπω εδώ, την αγορά ενός, ένα προϊόν, 55, 234, εδώ νομίζω είναι 5 προϊόντα πήρε κάποιος. Αυτό, πάλι ένα, αυτό εδώ είναι 3 πόντι, 3 τεμάχια. 275 είναι η εγγραφή gold. Τώρα γιατί το ξέρω, γιατί 4 χρόνια την κοιτάω αυτή την οθόνη. Άρα το μάτι μου ξέρει, μόνο που βλέπει τα νούμερα, ότι τι έγινε, ποια είναι η κίνηση. Πάμε πίσω στο παράδειγμα μας, για να δούμε τι γίνεται τώρα, βάλουμε και πόντους, να το κάνουμε λίγο πιο ζωντανό. Οπότε, πάλι ο Πέτρος, ξανά η Μαρία, και τι έχουμε εδώ πέρα, ο Πέτρος γίνεται ο σπόνσορας της Μαρίας. Και η Μαρία έρχεται στην εταιρεία ως gold member, χρυσός. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι έχουμε και κάποιους πόντους, για να δω. Α, κάτι, ναι, ναι, η Βίκη. Ποια είναι η Βίκη. Βλέπετε καμιά Βίκη, εδώ δεν υπάρχει Βίκη, η Βίκη είναι πιο πάνω. Τη Βίκη όμως ο Πέτρος δεν μπορεί να τη δει. Ό,τι κάνει η Βίκη δεν ξέρω, είναι εκτός, είναι από πάνω. Ποιος είναι από πάνω μας, τι μπορεί να κάνει όμως. Η Βίκη είναι σπόνσορος του Πέτρου και δες τι κάνει η Βίκη. Έρχεται η Βίκη και τοποθετεί κάτω από τον Πέτρο τρεις ανθρώπους. Ένα, δύο, τρεις. Αθηνά, Μάκη, Φώτη. Μπορεί να το κάνει. Ναι.
Μπορεί. Όποιος βρίσκεται από κάτω και υπάρχει κενή θέση, μπορεί να τοποθετήσει άνθρωπο μέσα σε αυτό το οργανόγραμμα. Εμείς από πάνω δεν μπορούμε να κάνουμε το αντίθετο. Και όπως βλέπετε, δημιουργήθηκαν και κάποιοι πόντοι. Γιατί η Αθηνά μπήκε μέσα σαν silver, ο Μάκης μπήκε σαν silver και ο Φώτης σαν gold. Και εδώ πέρα είπαμε ο Πέτρος έγινε gold και αυτό έδωσε 275 πόντα. Κάθε εβδομάδα το σύστημα, είπαμε, πληρώνει. Έρχεται την Κυριακή το βράδυ και λέει stop. Ό,τι έγινε, έγινε. Στα μεσάνυχτα. Αφού γιατί χάμε τον ταλασμό, χάμε. Ορίστε. Χάμε τον ταλασμό. Ναι. Με πατάει. We lost again now. Λοιπόν, έρχεται και λέει, τι κάνουμε στο ένα πόδι, κάνουμε 275, τι κάνουμε στο άλλο, αρχίζει και αθροίζει. 275 συν 165 συν ξανά τα αυτό, έρχεται, τα βάζει σε μία άκρη και λέει, μάλιστα, ίσον αυτό 990, είναι το μαγικό νούμερο. Πάντηση είναι όχι. 890. Δεν είναι. Πάντηση αυτό είναι άσχετα από το 330 και 660. Πάει βήμα-βήμα, βήμα-βήμα, γιατί έτσι και, το πω αυτό, θα το πω, είναι το αμέσως, είναι το αμέσως επόμενο, εντάξει. Ναι, 880. Λοιπόν. Τι ρωτάει το κομπιούτερ, αφού είπε ότι δεν είναι 990, άρα δεν μπορώ να σου δώσω 50 δολάρια, η επόμενη ερώτηση που κάνει το κομπιούτερ είναι, είναι αυτός ο κωδικός ενεργός, είναι ο Πέτρος ενεργός. Η απάντηση είναι πως ναι, είναι ενεργός. Σας λέω ξανά, ενεργός. Είναι η λέξη που θέλω να θυμάστε. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι όποιους πόντους μάζεψε ο Πέτρος δεν χάνονται, παραμένουν σε ένα αποθυματικό. Την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Πάμε τώρα εβδομάδα 2. Και ξεκινάει η εβδομάδα 2. Ο Μάκης... Πού είσαι, Μάκη? Λοιπόν, ο Μάκης κάνει μια αναβάθμιση. Ο Μάκης είχε έρθει σαν silver, γίνεται gold. Ο Μάκης, όπως σας είπα, με 200 δολάρια, θα δώσει 200, θα γίνει gold και θα πάρει 7 προϊόντα. Είναι οι τιμές που βλέπαμε πριν. Ότι πώς μπορεί να ρίξει. Είναι τα ρέστα του από τις αναβαθμίσεις. Η Βίκη, εφόσον είναι ενεργή, η Βίκη είναι εδώ πάνω, είναι ο σπόνσορας του, θα πάρει και αυτή τα ρέστα από την εγγραφή. Δηλαδή, είναι 100, πήρε πρώτα 50, τώρα θα της έρθουν και τα άλλα 50. Εδώ δεν θέλω τόσο πολύ να σας μπερδέψω, αλλά τι γίνεται. Όταν είμαστε... θυμάστε που σας είπα ότι όταν είσαι πάνω από 115-117 έχει κάποιο νόημα. Όταν οι αγορές μας μέσα σε μια εβδομάδα είναι πάνω από 110 πόντους, Ό,τι περισσεύει πηγαίνει στο πιο αδύνατο πόδι. Αλλά... κάτω. Ναι, κρατήστε το αυτό. Να προχωρήσω λίγο, να μην σας μπερδέψω τόσο με αυτό. Εντάξει, η εβδομάδα αυτή δεν πήγε πολύ καλά, είχαμε μόνο αυτές εδώ τις αναβαθμίσεις, 0 ο Πέτρος από τη μία πλευρά, 110 από την άλλη. Απλά να θυμηθείτε ότι έκανε μία μεγάλη αναβάθμιση, ήταν πάνω από 110 πόντους, και στο πιο αδύναμο πόδι, εδώ έχει πόντους, εδώ δεν είχε, πήγαν οι πόντοι εκεί. Και πού αυτό χρησιμεύει, σας πω πού χρησιμεύει. Περίπτωση μπορώ να χρησιμοποιήσω εσάς. Μάλιστα. Ο κύριος Καλαφάτης, όταν πρώτο ήρθε με τη LifeWave, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κάνει καλά τους ασθενείς του. Όμως έκανε αγορές. Γιατί αγόραζε 5, αγόραζε 10, αγόραζε 15 πακέτα. Βρε άνθρωποι, υπάρχουν αναβαθμίσεις. Βρε άνθρωποι, κάνει εκείνο. Όχι, εγώ το θέλω τώρα, δεν ήθελε με τον τρόπο του και έκανε μεγάλες αγορές. Οι μεγάλες αγορές των 10 και 20 πακετίων δημιουργούσαν πόντους οι οποίοι ήταν της τάξης των 600 BV, των 500 BV. Επειδή όμως είχε από κάτω ένα δικό, υπήρχε μια δομή από εδώ, από την άλλη μεριά δεν είχε τίποτα. Και πήγαινε το κομπιούτερ και του ρίχνε τους πόντους εκεί μέσα. 500 πόντους, 600 πόντους, άσχετα αν δεν υπήρχε κανένας εδώ. Αλλά ήταν το πιο αδύναμο πόδι. Γιατί ξεπερνούσε τα 110 της εβδομάδας, οπότε ήταν 610. Τα 500 πηγαίνανε εδώ στο αδύναμο πόδι. Από εδώ είχε 3, 5, 15 ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούσαν. Ναι. Όχι, δεν έκανε κύκλους. Πήγαινε από θεματικό. Πρέπει να έχεις δύο. Ναι. Πρέπει να έχεις τουλάχιστον μια εγγραφή και από την άλλη μεριά. Και ενεργούς. Και ενεργούς, ακριβώς. Οπότε έρχεται, μετράει το κομπιούτερ, λέει βεβαίως, από το αποθεματικό σου και από τις κινήσεις που γίνανε τώρα, ήρθε το νούμερο που λέγεται 990. Ναι, αλλά... δεν θα σε πληρώσω όμως ακόμα, γιατί πρέπει να ισχύουν και κάποιες προϋποθέσεις. Αν ήταν έτσι ο κύριος Καλαφάτης για κάθε μεγάλη αγορά που θα έκανε, θα έπρεπε να τον δίνει για ένα πεντάρκο μπόνους. Αυτό όμως δεν συμμετέχει σε ανάπτυξη δικτύου, κάνει καθαρή αγορά. Γι' αυτό δεν τον πληρώνει. Θες να συμμετέχει σε ανάπτυξη δικτύου και να σε πληρώνω πάνω στην ανάπτυξη του δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο θα σε κάνω. Και ποια είναι οι προϋποθέσεις.
Οι προϋποθέσεις είναι η πόντη, δεξί πόδι, αριστερό πόδι, έχει την έννοιά του, αριστερά και δεξιά, είτε από τη μία πλευρά να είναι 660 και την άλλη 330, ή το αντίστροφο, αναλογία 1:2. Δεν τον ενδιαφέρει το κομπιούτερ αν θα έρθει από τη μία πλευρά ή από την άλλη πλευρά. Αρκεί να ισχύει αυτή η αναλογία. Αυτή η αναλογία να ίσον αυτούς τους πόντους. Πρώτη προϋπόθεση. Η άλλη προϋπόθεση, είπαμε, είναι να είσαι ενεργός. Αν δεν είσαι ενεργός, δεν έχει τίποτα από εδώ. Λοιπόν, για να μεταφερθούν οι πόντοι σε χρήματα, θα πρέπει να έχουμε μία προσωπική εγγραφή δεξιά και μία προσωπική εγγραφή στο αριστερό μας πόδι. Άρα, ενεργός, οι πόντοι να προέρχονται από την αναλογία 1:2 και εφόσον θέλω να συμμετέχω σε μπόνους ανάπτυξης δικτύου, θα πρέπει τουλάχιστον στο ένα πόδι να έχω μία δική μου προσωπική εγγραφή και στο άλλο πόδι τουλάχιστον μία προσωπική μου εγγραφή. Και να είναι ενεργή. Όταν συμβεί αυτό, θα πληρωθώ. Οπότε λέει ο Πέτρος, πολύ ωραία, τώρα το κατάλαβα καλά αυτό που μου λέτε, πάμε εβδομάδα 3. Για κίνηση, είτε αγορά είτε εγγραφή, αυτό σημαίνει πόντους. Και βλέπετε ότι για κάθε κίνηση μέσα σε αυτή τη βδομάδα μαζεύονται κάποιοι πόντοι. Και συνεχίζουμε. Η Φρόσο ακούει από τον Πέτρο, ξέρεις τι, πρέπει να έχεις έναν από τη μία και έναν από την άλλη. Α, κάτσε, αμέσως έχω και διαθέσιμο τον αδερφό μου τον Τάσο. Οπότε αμέσως κάνει και ένα δικό της δίκτυο. Έναν αριστερά, έναν δεξιά. Και εδώ δημιουργούνται 55 πόντοι γιατί πήρε ένα. Η Νίνα είναι, ο Νίκος είναι άνθρωπος που δουλεύει με την Νίνα, λέει και εγώ θέλω να είμαι μέσα στο παιχνίδι. Δεν θα τρίβω μόνο, βεβαίως. Και το ακούει και η Στέλλα που η οποία είναι κομμότρια και λέει και εγώ. Έχει κατατάσεις κομμότριες, άμα καταλάβετε καλά. Κάποια στιγμή η Αθηνά κάνει μία αγορά, αυτή εδώ είναι που σας είπα είναι 3 προϊόντα, τα 117 BV. Και έρχεται η Κυριακή και λέει το κομπιούτερ, stop, για να δούμε τι έχει γίνει. Και αρχίζει το άθροισμα. Κατεβάζει και από τις δύο πλευρές τους πόντους. Δώσε. Ήταν καλή εβδομάδα όμως. Okay. Οπότε είχαμε για αυτή τη εβδομάδα 715 από τη μία πλευρά και 1232 από την άλλη. Έρχεται τώρα το κομπιούτερ και ρωτάει τις προϋποθέσεις που είπαμε. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Αν είσαι ενεργός, μπορώ εγώ αυτό που δημιουργήθηκε από τις κινήσεις αυτή τη βδομάδα να το προσθέσω στην παρακαταθήκη που έχεις αφήσει. Και αμέσως αλλάζει το νούμερο. Και γίνεται το άθροισμα. 990 από τη μία και 1947 από την άλλη. Είσαι ενεργός, ρωτάει το κομπιούτερ. Of course. Εφαρμόζεται η αναλογία ότι τουλάχιστον οι 660 θα έρθουν από τη μια μεριά και οι 330 από την άλλη. At least. Εντάξει, το κομπιούτερ κάτι καταλαβαίνει από νούμερο παραπάνω, σου λέει ναι, το βλέπω, γίνεται. Αλάνθαστο. Ναι. Όχι, κάνει και λάθος το που πιάσει. Ναι. Αλλά ως συνήθως ήταν λάθος καταχώρηση ανθρώπου, οπότε. Το άλλο. Έχεις, λέει, κύριε Πέτρο, τουλάχιστον μία ενεργή από την δεξιά σου πλευρά και μία ενεργή από την αριστερή σου. Και κοιτάει το κομπιούτερ και βλέπει ναι, έχει την Ίνα. Και βεβαίως από εδώ έχει Μαρία και Σπύρο. Οπότε η προϋπόθεση 1 είναι ναι, η προϋπόθεση 2 είναι ναι και η προϋπόθεση 3 είναι ναι. Άρα τι κάνει το κομπιούτερ, πάει στην επόμενη μαθηματική πράξη και αρχίζει και κάνει τους πόντους χρήματα, dollars, δολάρια. Οπότε εκείνη τη εβδομάδα ο κύριος Πέτρος κατάφερε και έκανε 2 κύκλους. Βεβαίως, όπως βλέπετε εδώ, αφαιρέθηκαν 2 φορές 660 και μας έμειναν κάποια ρέστα. Και από εδώ, 2 φορές το 330 από το 990 και εδώ μείναν κάποια ρέστα. Αυτά τι γίνεται, πάνε ξανά την άλλη εβδομάδα παρακαταθήκη. Και επειδή το παράδειγμα αυτό δεν απέχει και πολύ από την αλήθεια, είναι αρκετά πραγματικό, δεν είναι εξωπραγματικό. Τα νούμερα είναι προσαρμοσμένα σε πράγματα που έχουμε δει αρκετές φορές. Δεν είναι ούτε έτυχε μία ή έτυχε δύο. Είναι αρκετά πραγματικό. Τι βλέπουμε εδώ, ότι στην παρακαταθήκη, ότι την επόμενη εβδομάδα, τι θέλω, το 330 το έχω ήδη από τη μια πλευρά. Απ' την άλλη πλευρά έχω 627. Εάν θέλω εγώ να το κάνω 660, πόσο εύκολο είναι. Ένας να πάρει, 55 πόντους. Με 55 πόντους έκλεισα και την προϋπόθεση. Αυτό θέλω να σας πω, ότι ρολάρει το πράγμα, μπορεί να ρολάρει. Και όταν συζητάμε για δίκτυο, και θέλουμε να είμαστε όλοι σε ένα δίκτυο και πιστεύουμε στο δίκτυο. Αν δεν θέλει κάποιος στο δίκτυο, είναι μικιά προσφορά, δεν λέμε τίποτα.
Αν όμως θέλει να είναι μέσα στο δίκτυο και είναι ενεργός, τι σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν επωφεληθεί, έχουν αγοράσει με καλύτερη τιμή από το να το παίρνουν μεμονωμένο με μεμονωμένες παραγγελίες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, από τη στιγμή που είναι ενεργοί, κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα, θα εμφανίζονται πόντι. 55, 55, 55, 55, 55, 55 και όλο αυτό το πράγμα θα θρίζεται. Άρα, αυτή είναι, αν θέλετε, η δύναμη και του δικτύου. Η δύναμη του δικτύου. Ότι μέσα από τους πόντους ο ένας μπορεί να βοηθήσει τον άλλον. Οπότε, είμαστε ενεργοί. Ναι. Μπορούμε να τα πάρουμε σε καλύτερη τιμή. Ναι. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις αναβαθμίσεις, να αξιοποιήσουμε τα προγράμματα τα οποία είναι εξάμεινη συντήρησης, ακόμα και να κάνουμε αυτό το κολπάκι που σας λέω με τις εγγραφές. Μια χαρά δουλεύει. Είμαστε ενωμένοι σαν ομάδα. Αν είμαστε ενωμένοι σαν ομάδα και κάνουμε όλο αυτό, θα δείτε ότι δεν είναι εξωπραγματικό, είναι κάτι πολύ εφικτό αυτά τα νούμερα. Δεν θέλω να σας ζαλίσω άλλο, μπορώ να δεχτώ ερωτήσεις. Λοιπόν, κάποιες ερωτήσεις στον κύριο τον Πάτρικ. Ευχαριστώ πολύ.